Γεια σας αγαπητοί φίλοι, είναι γνωστή η όρη που έβαλε στην Τουρκία κατά την επίσκεψή του εκεί ο επικεφαλής του State Department, Άντωνι Μπλίνκεν. Ένας από τους όρους ήταν η αποκλιμάκωση της αντιπαλότητας Ελλάδος-Τουρκίας. Ο δεύτερος να εγκριθεί από την Τουρκία η είσοδος Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ούτε το ένα έχει συμβεί, το άλλο συνέβη εν μέρη. Η μία εκ των δύο σκανδιναβικών χωρών εισήλθε στη συμμαχία, η Φιλανδία. Για τη Σουηδία η Άγκυρα διατηρεί ακόμα τα εμπόδια. Σε κάθε περίπτωση ο πρόεδρος Biden έχει ήδη στείλει το νομοσχέδιο πώλησης F-16 Viper και κοίτα αναβάθμιση προς την Τουρκία το έχει στείλει και φυσικά μαζί την πώληση των F-35 στην Ελλάδα. Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου φυσικά εκφράζει τις αντιρρήσεις του ο μεγάλος φιλέλληνας και ισχυρός πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Αμερικανικής Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντες αλλά και σειρά βουλευτών και γερουσιαστών που αντιλαμβάνονται τις συνέπειε του να δοθούν τόσο ισχυρά και σύγχρονα μαχητικά στην κατοχική δύναμη η οποία έχει επιτεθεί σε σειρά γειτονικών της κρατών ενώ κατέχει εδάφη της Κύπρου, της Συρίας και της Λιβύης μέσω μισθοφόρων. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ο Άντωνι Μπλίνκεν δεν έχει δώσει χρονοδιάγραμμα στην Τουρκία ακριβώς λόγω του κυματοθράφστη μενέντες και των εμποδίων που υπάρχουν από συγκεκριμένους βουλευτές και γερουσιαστές. Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Μελετών του Κογκρέσου, η οποία φέρει την ονομασία Τουρκία πιθανή Πόληση F-16, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια όσα έχουν συμβεί μέχρι και τις 31 του περασμένου μήνα. Αναφέρεται ότι ανάμεσα στα θέματα που τελικά θα κάνουν την Αμερική να πάρει την τελική απόφαση είναι και η περιφερειακή αντιπαλότητα με την Ελλάδα. Αντιλαμβανόμενη η Αμερική, οι Αμερικανοί, τη στρατηγική σημασία της Ελλάδος, όπου πραγματικά οι Αμερικανικές δυνάμεις μπορούν να πατήσουν γερά στα πόδια τους, διότι η Ελλάδα είναι πιστή σύμμαχος. Αντιθέτως, η Τουρκία το παίζει σε δύο ταμπλό, και με την ε, Δύση και με την Ανατολή. Άλλα θέματα που ενδεχομένως να ληφθούν υπόψη είναι φυσικά ο ρόλο τη Τουρκία στον πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά και όσα κάνει με τι σκανδιναβικέ χώρε, χώρες με τη Σουηδία όπω είπα και πριν, στην οποία βάζει εμπόδια να μπει στη συμμαχία. Κάτι όμω που η συμμαχία του ΝΑΤΟ το θέλει, το χρειάζεται, είναι στρατηγική σημασία για εκείνη. Επίση, τουρκικά εσωτερικά θέματα θα ληφθούν υπόψη, είναι γνωστή η καταπίεση των αντιφρονούντων στην Τουρκία, των Κούρδων και κάθε είδου μειονότητα. Σύμφωνα λοιπόν με την άτυπη τουρκική παραγγελία για την οποία πολλές φορές σας έχουμε μιλήσει θέλουν 40 F-16, μπλοκ 70, μπλοκ 72 Viper και τα για 79-80 από τα παλιά F-16 που έχει η Τουρκία να τα αναβαθμίσουν και αυτά σε Viper θέλουν 900 πυράβλους αέρος-αέρος για να τους χρησιμοποιήσουν αντίον ποιον, των Κούρδων δεν έχουν αεροπορία, εναντίον της πολεμικής αεροπορίας θα θέλουν 800 βόμβες πρόγραμμα που φτάνει περί τα 20 δις δολάρια. Εάν η Τουρκία βάλει στο χέρι τα 40 Viper και τα 80 κίτα αναβάθμιση, θα μπορεί να αντιπαρατάξει στα νέα, δεν μιλάμε για τα παλαιότερα μαχητικά, στα 83 Viper της Ελλάδος και τα 24 Rafale, δηλαδή μιλάμε για 107 μαχητικά νέα της Ελλάδος, υπερσύγχρονα να αντιπαρατάξει 120 Viper. Φυσικά η Ελλάδα έχει και τα Mirage, 2005 24 αν θυμάμαι καλά και θα ε, αναβαθμιστούν και τα F-16 Block 50 σε ανώτερο επίπεδο M με τα απάρτια που θα αφαιρεθούν από τα F-16 Block 52 Plus και Advanced που ήδη αναβαθμίζονται σε Viper. Και φυσικά 20-20 F-35 στο τέλος της χρονιάς. Πάντως η Αμερική αν δώσει στην Τουρκία τα Viper θα είναι θεωρώ μια απαράδεκτη, μια απολύτως κατακριτέα κίνηση εναντίον της Ελλάδος και εναντίον της φιλίας Ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον. Ο κύριο Μενέντε έχει πει τον Ιανουάριο, όπω σα έχουμε πληροφορήσει από το κανάλι σα, ότι μέχρι ο πρόεδρο τη Τουρκία να σταματήσει τι απειλέ του, να βελτιώσει το ιστορικό του στα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό τη Τουρκία και να αρχίσει να ενεργεί όπω θα έπρεπε να πράττει ένα έμπιστο σύμμαχο, δεν θα εγκρίνω αυτή την πώληση. Απειλέ εννοεί εναντίον τη Ελλάδο, τη Κύπρου, εναντίον των γειτονικών κρατών γενικότερα. Άλλοι γερουσιαστές που αντιτίθεται είναι ο επικεφαλή επικεφαλής της μειοψηφία στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, Jim Rees, των 29 γερουσιαστών, οι οποίοι έχουν στείλει επιστολή τον περασμένο Φεβρουάριο στον Biden, λέγοντας ότι θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να υποστηρίξουν την πώληση F-16 στην Τουρκία μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το Κοινοβούλιο θα συμφωνήσει στην ένταξη και των δύο Σκανδιναβικών κρατών στο ΝΑΤΟ, κάτι που μόνο εν μέρη συνέβη όπως είπα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν φαίνεται ότι η Τουρκία προχωρεί, υπάρχουν οι φιλότουρκοι μέσα στην Αμερική, ε, υπέρ των Βάιπερ είναι ο ίδιος, το να, το να, δοθούν τα Βάιπερ στην Τουρκία είναι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ο ίδιος ο επικεφαλής του State Department, Άντονι Μπλίνκεν, από την άλλη όμως υπάρχουν ισχυρές φωνές που αντιλαμβάνονται τις συνέπειες μιας τέτοιας αρνητικής εξελίξεως. Θέλω να πιστεύω ότι θα, επικρατήσει το καλό εντό τη Αμερικανική κυβερνήσεω, ούτω ώστε να συνεχίσει η Αμερική να εκπροσωπεί το θετικό της δυνάμει που πολεμούν για ελευθερία, θα υποστηρίξει την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Κλείνοντα, να πω ότι οι δυνάμει που κυριαρχούν, όπω είναι η υπερδύναμη του πλανήτη, έχουν κάθε συμφέρον να διατηρηθεί το υφιστάμενο status quo και η ισορροπία δυνάμεων που ακριβώ τι ανέδειξε ω κορυφαίε δυνάμει. Διατάραξη του στάτους κβο και αναθεωρητικές δυνάμεις είναι οι κυριότεροι εχθροί των δυνάμεων που κυριαρχούν. Έτσι η Αμερική δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ενισχύσει την αναθεωρητική Τουρκία που προσπαθεί ακριβώς να διαταράξει το στάτους κβο ενώ είναι σε αγαστή σύμπνια και συμμαχία και με άλλες δυνάμεις που προσπαθούν δικαίως ή αδίκως όπως είναι η Ρωσία να αναθεωρήσουν το υφιστάμενο στάτους κβο και τα σύνορα και φυσικά στο κάδρο βρίσκεται και η Κίνα με την οποία είναι σε επαφές η Τουρκία η οποία μεθοδικά με το δικό της τρόπο που πηγάζει από τον Κινέζικο πολιτισμό με διπλωματία, εφιέστατη διπλωματία εκμεταλλεύεται τον ανταγωνισμό των δυτικών μεταξύ τους δυτικών δυτικών και ανατολικών δυτικών που είναι οι Ρώσοι έτσι τα βλέπω εγώ γεωπολιτικά και ανέρχεται διαρκώς στις σκάλες της κλίμακας για να πάρει την πρωτοκαθεδρία από τη Δύση και ειδικά από την Αμερική. Αυτά προς το παρόν μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Επίσης η κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθά πάρα πολύ αυτή την εκπομπή να ανέβει στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης στον χώρο του διαδικτύου και όχι μόνο. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλους.